Πάμε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης να δούμε θέματα που αφορούν τον Δήμο Γρεβενών αλλά και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δοκτυρίδιξον της τηλεόρασης του ΓΕΣ τον κύριο Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Γρεβενών, πρώην Δήμαρχος και νομάρχης. Καλησπέρα σας, κύριε Κουπτσίδη. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καταρχήν βλέπουμε ότι ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές συναντήσεις από την ΚΕΔΕ. Πραγματοποιήθηκαν πολλές σε όλη την Ελλάδα με καυτά ζητήματα όσον αφορά τους αιρετούς. Ολοκληρώνεται ο προσυνεδριακός διάλογος με αφορμή το συνέδριο στη Ρόδο. Ποια ήταν τα θέματα που αναδείχθηκαν, κύριε Κουπτσίδη, όλη αυτή την περίοδο και τι απασχολεί σήμερα την αυτοδιοίκηση και φυσικά την ΚΕΔΕ? Καταρχήν τα θέματα και τα ζητήματα είναι πολλά. Ενδεικτικά να αναφέρω, γιατί γίνονται θεματικές προσυνεδριακές με διάφορα ζητήματα. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ήταν ήταν η μερίδα μαζί με το ελεγκτικό, υπήρχε για τον προληπτικό έλεγχο αλλά και τον κατασταλτικό έλεγχο, γιατί πλέον δεν υπάρχει προληπτικός, ουσιαστικά για τον κατασταλτικό έλεγχο με το ελεγκτικό συνέδριο. Στην Λαμία ήταν πολιτική προστασία, αύριο έχει το προσυνέδριο η Αττική και τα νησιά. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την καταστατική θέση των αρετών, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τα ενεργειακά, ένα μεγάλο θέμα με το πρόγραμμα Απόλλων αλλά και το κόστος που έχουν επιβαρυνθεί οι Δήμοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι τρέχοντα και πολλά ζητήματα καθημερινότητας, οι προϋπολογισμοί των Δήμων που δεν μπορούν να κλείσουν πλέον με τα ελλείμματα που υπάρχουν και το αυξημένο κόστος κυρίως ενεργειακά που επιβαρύνονται οι Δήμοι. Ζητάμε επιπρόσθετες ΚΑΠ, ζητάμε επιπρόσθετους πόρους. Είναι όλα θέματα και ζητήματα τα οποία θα κορυφωθούν μέσα στο συνέδριο που θα γίνει στη Ρόδο 7 με 9 Νοεμβρίου, όπου θα είναι και ο Πρωθυπουργός και πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα, επειδή στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε. Επειδή στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου, κάποια στιγμή ο συνάδελφός σας, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Κωνσταντέλος, είπε: πήγαμε, αλλά δεν πήραμε τίποτα. Ίσως είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε τώρα όταν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης στη Ρόδο, γιατί όλα από τους Δήμους γίνονται, κύριε Κουπτσίδη, κύριε Δήμαρχε, γιατί προσπαθείτε να κάνετε μέρα με τη μέρα καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών, αλλά δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν κονδύλια, κύριε Κουπτσίδη. Ο Δήμος είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη από οποιονδήποτε άλλο. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει την καθημερινότητα, έχει την επαφή με τον πολίτη. Και προφανώς στο συνέδριο της Ρόδου περιμένουμε να δοθούν λύσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εφόσον τελικά είναι παρόν, αλλά και από μία πληθώρα υπουργών που αναμένονται να είναι παρόντες για διάφορα ζητήματα και θέματα. Βεβαίως υπάρχει μία πληγή που δεν φαίνεται να κλείνει και έχει να κάνει με το πρόγραμμα Απόλλων και τα ενεργειακά, το οποίο είναι ένα θέμα που ήρθε από πάνω προς τα κάτω και επιβάλλεται με όρους αρνητικούς για τους Δήμους σε πρώτη φάση. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και το συνέδριο το οποίο αναμένεται να γίνει 7 με 9 Νοεμβρίου να δούμε τις κρίσιμες αποφάσεις της ΚΕΔΕ. Εκεί θα ξέρουμε και θα μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν ζητήματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα μορφοποιηθούν και πώς θα καταλήξουν. Ωραία. Τώρα να έρθω στο Δήμο Γρεβενών, επειδή είστε επικεφαλής παράταξης, είστε επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου. 10 μήνες, μια νέα δημοτική αρχή. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο του Δημοσθένη Κουπτσίδη, το πώς κρίνει το έργο της μέχρι τώρα δημοτικής αρχής στα Γρεβενά, κύριε Κουπτσίδη, μια δημοτικής αρχής η οποία φάνηκε η κρίση τις προηγούμενες μέρες, με αποχωρήσεις αντιδημάρχων, με παύσεις αντιδημάρχων, και όχι μόνο, με παρέτηση του Γενικού Γραμματέα, του μέχρι πρώτου Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γρεβενών, του κ. Πρέβεζα. Πώς τα βλέπει αυτά η αντιπολίτευση? Σαφώς δεν αφισβητούμε τις καλές προθέσεις. Προφανώς υπάρχει όρεξη και διάθεση, πλην όμως εκ του αποτελέσματος υπάρχουν αστοιχίες, υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα.
τα οποία κάθε μέρα κορυφώνονται με αυτές τις παραιτήσεις, με αυτές τις αριθμίες. Υπάρχουν θέματα στα οποία πρέπει να σκύψουν πιο σοβαρά, στα προβλήματα χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Αυτά είναι τα αρνητικά όσον αφορά τον βηματισμό και όλα αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα. Υπάρχει και ένα θετικό, ότι υπάρχει μια διάθεση να ενεργοποιήσουν μελέτες οι οποίες είχαν παραχθεί σε προηγούμενες περιόδους από εμάς και στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον Δήμο, οι οποίες είχαν παγώσει, είχαν αμφισβητηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις προηγούμενες αρχές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάθεση και από την περιφέρεια, για παράδειγμα με το αστρονομικό πάρκο, με το δρόμο για την Βασιλίτσα, για το χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και από το Δήμο. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να επανέλθουν στο προσκήνιο κάποιες χαμένες ευκαιρίες που υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στηρίξουμε στο βαθμό που είναι εφικτό και τις προσπάθειες, γιατί το να υπάρξει ένας οργανισμός, ένας μηχανισμός που δεν μπορεί να λειτουργήσει είναι εις βάρος όλων. Δεν είναι ότι αποτυχάνει απλά και μόνο η σημερινή Δημοτική Αρχή, είναι ότι πάει πίσω ο Δήμος, πάει πίσω η κοινωνία, αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι πολλά σε έναν Δήμο ο οποίος είναι από τους πιο γυρασμένους στην Ελλάδα, σε μια περιοχή που απεριμόνεται, που φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι θέματα και ζητήματα που πρέπει να σκύψουμε σοβαρά και δεν χωράν σε αυτά αντιπαραθέσεις ούτε αντιπολιτευτικά ζητήματα που θα δημιουργήσουν και θα επιτείνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα και την κρίση που όντως υπάρχει σήμερα μέσα στη Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Εσείς βλέπετε ότι έχει όραμα αυτή τη στιγμή ο νυν δήμαρχος. Έχετε διατελέσει δήμαρχος, έχετε διατελέσει νομάρχης, έχει δείξει το όραμά του ή ακόμα είμαστε στα πρώτα βήματα στην προσαρμογή το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και δεύτερο, επειδή αναφερθήκατε σε κάποιες μελέτες, πώς αυτές τις μελέτες τις αξιοποίησε η σημερινή Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη δεν τις αξιοποίησε, κύριε Κουψίδη? Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν τις έβρισκε. Μάλιστα. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προφανώς. Στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή είναι ο κύριος Στιγόνης, που είναι και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Να τα απαντήσει κάποια στιγμή. Έχουν ευθύνες όλοι αυτοί οι οποίοι αμφισβητούσαν, δεν βλέπανε και δεν θέλανε να προχωρήσουν μελέτες που είχαν παραχθεί την προηγούμενη περίοδο. Δράσεις τις οποίες δεν έχουμε δικαίωμα και δεν πρέπει να ακυρώνουμε. Όσον αφορά τη σημερινή Δημοτική Αρχή, επαναλαμβάνω και το όποιο όραμα του Δημάρχου. Προφανώς υπάρχουν καλές προθέσεις και δεν θα τις αμφισβητήσουμε. Προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποια καινοτόμα ζητήματα και κάτι οραματικό μπροστά, αλλά από εκεί και πέρα υστερούμε στην υλοποίηση. Υπάρχουν θέματα και ζητήματα που πρέπει κάποιοι που γνωρίζουν να βοηθήσουν και να τρέξουν. Δεν μπορεί κανένας μόνος του να τα προχωρήσει. Χρειάζεται ανθρώπους που έχουν τη γνώση, που έχουν την εμπειρία, που έχουν δουλέψει προγράμματα, και μιλάω και για μηχανικούς, μιλάω και για στελέχη, για γενικούς γραμματείς στο Δήμο, για άτομα τα οποία μπορούν να τρέξουν αυτά τα όποια οράματα, τις όποιες σκέψεις, τις όποιες πρωτοβουλίες θα πάρει η Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, βλέπετε ότι υπάρχει συνεργασία. Πολλές φορές ακούσαμε τον κύριο Ταταρίδη να λέει ότι πλέον επιτέλους, μετά από χρόνια, και το λέω γιατί ίσως είναι μια αιχμή και για εσάς και για όσους διατέλεσαν, και τον κύριο Δασταμάνη και τους προηγούμενους, ότι δεν υπήρχαν. Και τώρα υπάρχει συνεργασία δική του με τον κύριο Τσακνάκη, τον κύριο Αμανατίδη και τον νυν βουλευτή που ανέλαβε την έδρα του κύριου Γιάτσου, ο οποίος εκλέχθηκε βουλευτής πριν ένα χρόνο, τον κύριο Σταυρόπουλο. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν συνεργασίες και τώρα υπάρχει συνεργασία. Πώς βλέπετε αυτό το κλίμα? Θα τα κρίνουμε όλα εκ του αποτελέσματος. Τα λόγια είναι ωραία, αλλά θέλουμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, αυτή η αγαστή συνεργασία των φορέων και όλων αυτών που δεν τα αμφισβητούμε, και προφανώς σήμερα υπάρχει μια περιφερειακή αρχή που είναι κοντά σε αυτά τα θέματα του Δήμου, σε αντίθεση με εμάς που δεν ήταν. Υπήρχε ένα θέμα. Παρόλα αυτά, το πόσο μπορεί να υλοποιήσει
δράσεις και προγράμματα η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με τον Βουλευτή ακόμη που τον αναφέρει συχνά πυκνά, αλλά παρόλα αυτά είναι αόρατος από τα Δημοτικά Συμβούλια, αποφεύγουν να εμφανίζονται σε δημόσιο λόγο και σε δημόσιο διάλογο, θα τα κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Σήμερα είναι ασκήσεις επί χάρτου, είναι θεωρητικά. Όταν θα τα δούμε απτά και χειροπιαστά, αποτελέσματα, φυσικά θα τα επικροτήσουμε και θα τα χειροκροτήσουμε. Μάλιστα. Αλλά να τα δούμε. Προχωράνε πράγματα για τον νομό, κύριε Κουπτσίδη, και να κλείσω με αυτό, και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά του σημερινού βουλευτή, δηλαδή είναι κοντά η κυβέρνηση στον νομό Γρεβενών και στα Γρεβενά και στη Δεσκάτη. Εντάξει, για τη Δεσκάτη ας μας απαντήσει ο κύριος Κότας που είναι ο δήμαρχος, αλλά για την περιοχή σας. Από την πλευρά της περιφέρειας βλέπω μια διάθεση, βλέπω να τρέχουν πράγματα, αυτή είναι αλήθεια, αυτή είναι πραγματικότητα. Για το Δήμο θα πω ότι υπάρχει η όρεξη και η διάθεση επίσης, πλην όμως δεν μπορούν να τρέξουν θέματα λόγω των δυσλειτουργιών που υπάρχουν όσον αφορά τη σύνθεση της Δημοτικής Αρχής, της θέσης ευθύνης και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το τι κυβερνητικά θα έρθει θα το δούμε και θα το κρίνουμε από αυτά τα οποία θα κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στον νομό. Και όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη, εν της πράγμαση. Δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά το μείζον θέμα των Γρεβενών. Θα έλεγα δεν είναι καν θέμα για την περιοχή μας. Εμείς θέλουμε θέσεις εργασίας. Εμείς θέλουμε πρωτοβουλίες των κυβερνητικών εκπροσώπων που θα φέρουν νέους πίσω και όχι να μειώσουν τις αγροτικές καλλιέργειες, τα βοσκοτόπια και όλα αυτά εγκαθιστώντας μεγάλες φωτοβολταϊκές μονάδες οι οποίες είναι προς όφελος λίγων και συγκεκριμένων. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, και αυτό έτσι είναι το πιο κέριο σημείο για μένα. Μάλιστα. Δεν θα γίνουν τα Γρεβενά τόπος φωτοβολταϊκών επειδή κάποιοι το θέλουν και το επιβάλλουν. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Μάλιστα. Τώρα, εσείς έτσι. Εργασίας. Ωραία. Πώς θα ασκήσετε αντιπολίτευση το επόμενο διάστημα, πώς θα κινηθείτε, είστε δύο παρατάξεις, εσείς και ο κύριος, και η κυρία Ντάγκα και ο κύριος Τριγώνης, η παράταξή σας πώς θα κινηθεί, να κλείσουμε με αυτό. Εμείς πάντα επικοδομητικά τοποθετούμαστε. Mm-hmm. Στα θέματα που πρέπει να ασκήσουμε κριτική θα ασκούμε, στα θέματα που πρέπει να ασκήσουμε βέτο θα ασκούμε, εκεί που πρέπει να στηρίξουμε τις δράσεις αυτές που έχουν να κάνουμε την ανάπτυξη του τόπου και να στηρίξουμε δίνοντας μια περίοδο χάριτος, επαναλαμβάνω, η οποία πλησιάζει στο τέλος, mm-hmm. θα το κάνουμε και το κάνουμε. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Δεν μπορεί να γίνεται εσαΐ αυτό, ούτε μπορεί αυτή η περίοδος χάριτος να είναι άπειρη. Πρέπει προφανώς να εξορθολογήσει η Δημοτική Αρχή κάποια πράγματα, πρέπει ο Δήμαρχος να πάρει πρωτοβουλίες και να διώξει σε εισαγωγικά αυτούς που δεν μπορούν να παράγουν και να κάνει αναδιαρθρώσεις μέσα στον οργανισμό. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσλειτουργίες, φαίνονται, είναι εμφανή αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει λοιπόν να τα βελτιώσει. Γιατί και η ανοχή και η στήριξη έχει κάποια όρια. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Δήμαρχε, στο Δελτίο, κύριε Κουπτσίδη, όσον αφορά την αναφορά και για το δεκάμινο της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κουπτσίδη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια.